Είμαι η Δώρα Πίτσι, μαζί με το φίλο μου τον LP Χρυσοβέργη κάναμε το AfriQuest, ένα ντοκιμαντέρ που είναι στην ουσία ένα διπορικό για το ταξίδι μας από το Cape Town μέχρι και το Κάιρο, το οποίο υπήρξε και αρχή για την πορεία μας στον κόσμο του εθελοντισμού. Τώρα εγώ θα σας μιλήσω πιο πολύ για αυτά που είδαμε στο ταξίδι. Η Αφρική που είδαμε εμείς και θα δείτε μέσα από τα μάτια μας στο ντοκιμαντέρ δεν αφορά αυτή τη κλασική εικόνα που δείχνουν τα μίντια για την Αφρική. Δηλαδή, εστιάζουμε περισσότερο στο ότι πρόκειται για ανθρώπους ίδιους για εμάς, με επιθυμίες, ανάγκες. Θα δείτε έναν διαφορετικό τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα, αλλά κατά βάση ήταν και για μας ένα ένασμα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η πραγματική Αφρική στην ουσία είναι χαμόγελο και ένας κόσμος που όλοι μοιράζονται τα πάντα, είναι αρκετά διαφορετικά, υπάρχει αλληλεγγύη και γι' αυτό νιώσαμε την ανάγκη να το μοιράσουμε. Δηλαδή γι' αυτό και απουσιάζουν εικόνες δυστυχίας ή μιζέρια, ας το πούμε έτσι, από το ντοκιμαντέρ μας. Παρόλο που βέβαια η Αφρική είναι μια πολύ πονεμένη ήπειρος, αυτό το ξέρουμε όλοι και από την ιστορία. Θα έλεγα ότι το ταξίδι μας, παρόλο που θα είχε κάποιες δυσκολίες όπως τα φαντάζεστε όλοι, δεν σημαδεύτηκε από αυτές, αλλά αντιθέτως αναδείχθηκε με όλα τα θετικά που γνωρίσαμε. Τώρα... Υπήρχαν άνθρωποι που σας βλέπαν με καχυποψία και τι θέλουν ανάμεσά μας. Και υπήρχαν και εκπλήξεις, φαντάζομαι, όμως, για να το πάντα. Ευχαριστώ. Υπήρχε καχυποψία, γιατί εδώ υπάρχει στην Ευρώπη, ας πούμε, είναι λίγο παρεξηγημένο από άποψη χρώματος στην Αφρική, ούτως ή άλλως τα πράγματα. Αλλά φταίει και σε αυτό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έλλειψη παιδείας που υπάρχει, η εκπαίδευση τέλος πάντων. Οπότε ο κόσμος δεν μπορούσε να διαχωρίσει το ότι ταξιδεύει κάποιος με μέσα μαζικής μεταφοράς σημαίνει ότι είναι διαφορετικό από κάποιον που μπορεί να ταξιδεύει με τα δικά του μέσα. Γιατί όλος ο κόσμος βλέπει απλά τους τουρίστες που πηγαίνουν για σαφάρι, οι ντόπιοι δηλαδή, μόνο αυτό έχουν καταλάβει από τους λευκούς, ότι έρχονται εδώ με λεφτά και τα καταλαβαίνουν κιόλας γιατί επισκέπτονται εφόσον έρχονται σε μια φτωχή χώρα. Δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πηγαίνουν εκεί. Βεβαίως τα πράγματα ήταν διαφορετικά όταν επισκεφτήκαμε ντόπιους πληθυσμούς και χωριά στα οποία στηρίξαμε και βοηθήσαμε, αλλά περισσότερο μας στηρίξανε αυτοί με το πόσο φιλόξενοι ήταν. Είδαμε εκεί την Αφρική που πραγματικά ανυπομονούσαμε να δούμε, αυτή που έχει σχέση με τον άνθρωπο, να έρθουμε κοντά με κάποιους και πραγματικά στεναχωρηθήκαμε όταν φύγαμε και για πολλούς άλλους λόγους. Τώρα οι δυσκολίες ήταν στο πώς αποφασίσαμε να κάνουμε το ταξίδι. Είναι δύσκολο με τους δρόμους που υπάρχουν και με τις αποστάσεις τις τρελές να είμαστε ας πούμε, το δύσκολο ήταν το ταξίδι που ήταν σε συνδυασμό με όλα τα άλλα. Αλλά πιστεύω ότι καταφέρουμε να το αποδώσουμε πολύ καλά στην οθόνη. Ελπίζω να το δείτε και να σας αρέσει. Ευχαριστώ πολύ.